εκτιμώ ότι η ιστορική ευθύνη σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα και σε μια τόσο σημαντική συνεδρίαση που παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά έχω την αίσθηση ότι τα μάτια είναι στραμμένα πάνω μας αυτή την ώρα, απαιτεί από όλους μας νυφαλιότητα και κυρίως απαιτεί από όλους μας ευθύνη να διεξαχθεί μια διαδικασία στα πλαίσια που πιστεύω αξίζει σε όλους μας που υπηρετούμε τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν, ξέρω βεβαίως ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία κανονικά. Πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να κάνουμε το χατήρι σε αυτούς που δεν θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία κανονικά. Σας ζητώ λοιπόν να διακόψετε για 10 λεπτά. Με βάση τον κανονισμό αυτό θα δώσει και τη δυνατότητα να ανέλθετε εκ νέου στην έδρα αφού είχατε μιλήσει πιο πριν. Και στο διάστημα αυτό παρακαλώ τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους βουλευτές του να επανέλθουν στην αίθουσα και να ολοκληρώσει κανονικά την ομιλία του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.